Όπως με ενημέρωσαν οι πατέρες, ο πατήρ Αντώνιος και ο πατήρ Μιχαήλ από την Ματιοθήκη της Αγάπης, εκείνη την ώρα που είχαν μιλήσει, ήδη είχαν ένα ποσό γύρω σε 130 κουβέρτες, αλλά περίμεναν γιατί είχαν τηλεφωνήματα και άλλες ποσότητες. Υπήρχε μια συνεχή ροή. Απόψε, κάποια στιγμή που θα κλείσει η Ματιοθήκη το βράδυ, αυτές οι ποσότητες θα συγκεντρωθούν και θα προωθηθούν άμεσα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν κάποιοι ήθελαν να προσφέρουν και δεν πρόλαβαν, δεν θα υπάρξει κάποια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί κατ' εντολή του Σεβασμιωτάτου, από αύριο, 5η, 6 Φεβρουαρίου, μέχρι και την ερχομένη Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα που βρίσκεται στο γήπεδο του Κοφινά, στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Ματθαίου Κοφινά, θα γίνεται συγκέντρωση πόσιμου νερού ή δυνατόν σε συσκευασίες εμφιαλωμένου, ώστε αυτό και αυτό που είναι απόλυτα απαραίτητο αγαθό να αποσταλεί στην δεύτερη αποστολή της Ιεράς Μητροπόλεως, στην οποία θα πάνε και όσες κουβέρτες μαζευτούν ακόμα. Είναι συγκεκριμένη η ώρα που θα είναι ανοιχτή η αίθουσα, διότι όπως ξέρετε από εκεί διανέμονται και τα δέματα τα οποία πάνε σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη από την Ένωση των Εφοπλιστών. Θα είναι 1 με 2 το μεσημέρι καθημερινά, 5η Παρασκευή Σαββάτο, όχι Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Μάλιστα. Συμφέρει να μαζεύετε νερό και να αποστέλλετε εκεί, δηλαδή οικονομικά, εννοώ μεταφορικά, εννοώ τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, η Μητρόπολη, όπως έχετε δει και στις αναρτήσεις που κάνουμε στο site, συνεχώς ευχαριστεί τις μεταφορικές εταιρείες που ανταποκρίνονται και μεταφέρουν δωρεάν τον ρουχισμό, τον ηματισμό και γιατί όχι τώρα και όλη αυτή τη βοήθεια που θα πάει στους αδελφούς μας. Είναι μια κοινωνική προσφορά την οποία την κάνουν ευχαρίστως.